και στους δρόμους γύρω από αυτό. Χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας περιμένουν τον Πρωθυπουργό. Όσοι μπόρεσαν να ταξιδέψουν είναι εδώ από νωρίς. Σε λίγο, ανάμεσά τους θα βρίσκεται και πάλι ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ο άνθρωπος που οδήγησε τη χώρα στο δρόμο της ελευθερίας, της τιμής και της εθνικής περηφάνειας. Ο άνθρωπος που έκανε πράξη την εθνική συμφιλίωση. Σε λίγα λεπτά το Airbus της Ολυμπιακής που φέρνει τον Πρωθυπουργό από το Λονδίνο θα προσγειωθεί στο αεροδρόμιο του Ελληνικού. Και να μερικά από τα συνθήματα που κυριαρχούν. Γυρίζει ο Απόστολος της Ειρήνης, ο Πρωθυπουργός που έδωσε στη χώρα διεθνές κύρος και ισότιμη αναγνώριση. Γυρίζει ο μοναδικός πολιτικός ηγέτης που οδηγεί την Ελλάδα στα ορόσημα του 1992 και του 2000. Και να το πρωθυπουργικό αεροπλάνο. Προσγειώνεται στο αεροδρόμιο του Ελληνικού. Ο κόσμος ζητοκραυγάζει. Παρακολουθούμε στιγμιότυπα από την υποδοχή του Πρωθυπουργού στο αεροδρόμιο του Ελληνικού. Σε λίγο ο Ανδρέας Παπανδρέου εμφανίζεται στη σκάλα. Διακρίνονται η κυρία Δημητραλιάνη, ο αναπληρωτής υπουργός Προεδρίας Δημήτρης Μαρούδας και οι στενοί συνεργάτες του, κυρία Αγγέλα Κοκόλα και ο κύριος Μιχάλης Γιάγκας. Ο κόσμος παραλυρεί. Τα συναισθήματα του κόσμου είναι ανάλογα με τα συναισθήματα που είχε ο ίδιος ο πρωθυπουργός μόλις δρασκέλισε ύστερα από 60 μέρες σκληρού αγώνα το κατόφλι των Ισπανών. Είχε πει χαρακτηριστικά: η Ελλάδα μου έλειψε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Οποτεδήποτε άλλο. Το που δημιουργεί ο συγκεντρωμένος κόσμος δεν επιτρέπει στον Πρωθυπουργό να χαιρετήσει τους στενούς συνεργάτες του στο Υπουργικό Συμβούλιο και την κοινοβουλευτική ομάδα, επικεφαλής της οποίας είναι ο πρόεδρος της Βουλής Γιάννης Αλευράς, ούτε την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων που βρίσκονταν στο αεροδρόμιο για να τον υποδεχθούν. Ο κ. Παπανδρέου μόλις προλαβαίνει να χαιρετήσει τους δύο αντιπροέδρους, κ. Χαραλαμπόπουλο και Κουτσόγιωργα, πριν κυριολεκτικά απαχθεί από τον κόσμο που σχεδόν στα χέρια τον πηγαίνει μέχρι το αυτοκίνητό του. Περισσότεροι από 60 αρχηγοί κρατών, πρωθυπουργοί και προσωπικότητες της πολιτικής, κοινωνικής και επιστημονικής ζωής από όλο τον κόσμο συμπαραστάθηκαν στον Πρωθυπουργό με θερμότατα ευχετήρια μηνύματα. Μεταξύ τους, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ρόναλντ Ρέιγκαν, ο σοβιετικός ηγέτης Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, Φρανσουά Μιτεράν, ο πρόεδρος του Μεξικού, Μιγουέλ Ντε Λα Μαντρίτ, ο πρόεδρος της Αργεντινής, Ραούλ Αλφονσίν, ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, κ. Βαϊτσέκερ,
ο πρόεδρος του κρατικού συμβουλίου της Γερμανικής Λαοκρατικής Δημοκρατίας Έριχ Χόνεκερ, ο ηγέτης της Κούβας Φιντελ Κάστρο, οι πρωθυπουργοί της Βρετανίας Μάργαρετ Θάτσορ, της Γαλλίας Μισελ Ροκάρ, του Βελγίου Βίλφριντ Μαρτένς, της Ιταλίας Τσιριάκο Ντεμίτα, της Τουρκίας Τουρκού Τοζάλ, της Ινδίας Ρατζίβ Γκάντι, ο καγκελάριος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Χέλμουντ Κολ, ο ηγέτης της PLO Γιασέρ Αραφάτ, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μάνφρεντ Βέρνερ, ο πρόεδρος της Αιγύπτου Χόσνι Μουμπάρακ, οι υπουργοί εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Τζορτζ Σούλτς και Χανς Ντίτριχ Γιάνσεν, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Σεραφείμ και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Δημήτριος. Αμέτρητα ήταν και τα μηνύματα συμπαράστασης και αγάπης ανώνυμων πολιτών στο διάστημα που ο Πρωθυπουργός έδινε, όπως είπε και ο ίδιος, τη μεγάλη προσωπική του μάχη. Καθολική ήταν επίσης και η εκδήλωση ειλικρινού συμπαράστασης του πολιτικού κόσμου της χώρας, οι εκπρόσωποι του οποίου έστειλαν ευχές στον Πρωθυπουργό για αποκατάσταση της υγείας του και γρήγορη επάνωδο στην πατρίδα. Υπάρχει, θα έλεγε κανείς, περισσότερο συνέστημα και λιγότερη πολιτική σε αυτή την οπωσδήποτε λαϊκή εκδήλωση που αποκτά πολιτικές διαστάσεις. Τόσο ο Πρωθυπουργός που έλειψε για 60 μέρες από τον τόπο του μαζί με όλους όσους τον συνόδευσαν στην προσωπική του δοκιμασία, όσο και ο λαός που τον υποδέχεται, χαρακτηρίζονται από την ίδια συναισθηματική κατάσταση. Την ανυπομονησία να συναντηθούν. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, είναι δικαιολογημένη η προσπάθεια των αστυνομικών να συγκρατήσουν έναν κόσμο που προσπαθεί να πλησιάσει τον Πρωθυπουργό. Ίσως μάλιστα η προσπάθεια αυτή να είναι αμφίδρομη. Στο μεταξύ, ακούγονται συνθήματα όπως «Ο λαός στηρίζει την αλλαγή» και «Πασόκ, ειρήνη, δημοκρατία». Θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου, με τη συμμετοχή του στην πρωτοβουλία των 6 για την ειρήνη και τον αφοπλισμό, ανέλαβε μια πλατιά σταυροφορία για την εδραίωση της παγκόσμιας ειρήνης, δίνοντας, θα μπορούσε να πει κανείς, μια νέα διάσταση σε εκείνους που όχι μόνο επιθυμούσαν την ειρήνη, αλλά αγωνίστηκαν για αυτή με πίστη και πάθος. Ο πόλεμος, λέει ο Ανδρέας Παπανδρέου, πρέπει να μπει στο περιθώριο και η κάθε ιστορία στα σχολεία πρέπει να αρχίζει με τα ίδια στερεότυπα λόγια. Τον καιρό εκείνο που οι άνθρωποι ακόμη πολεμούσαν για να λύσουν τις διαφορές τους. Για να γίνουν όμως όλα αυτά, τονίζει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμη. Πολλή δουλειά για να φύγει ο φόβος και η προκατάληψη και για να μπουν στη θέση τους η αμοιβαία εμπιστοσύνη, η σύμπνοια και η κατανόηση. Η ειρήνη πρέπει να γίνει καθημερινό μέλημα και πράξη για κάθε πολίτη του πλανήτη μας. Στην ομιλία του στη Σύνοδο των 6 για την ειρήνη και τον αφοπλισμό στην Ιξτάπα του Μεξικού στις 6 και 7 Αυγούστου του 1986, ο Ανδρέας Παπανδρέου υπογράμμιζε: «Όπως κάθε άτομο έχει το αναφέρετο δικαίωμα στη ζωή, έτσι και κάθε πολίτη του πλανήτη μας έχει ανεξάρτητα από οποιοδήποτε, από οποιασδήποτε πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, το θεμελιώδες δικαίωμα στην ειρήνη. Να γιατί ο αγώνας μας για την ειρήνη και τον πυρηνικό αφοπλισμό είναι ένας αγώνας για το ίδιο το άτομο και την επιβίωσή του, που διεξάγεται στο όνομα κάθε πολίτη του πλανήτη μας. Κανένα κόστος ή κόπος δεν είναι αρκετά μεγάλος όταν πρόκειται να προασπίσει κανείς την ειρήνη». Είναι γνωστό πως ο Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει στις 2 και στις 3 Νοεμβρίου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Ρόδο, που σύμφωνα με όλες τις απόψεις θα γίνει το σύμβολο της πιο φιλόδοξης προοπτικής για την Ήπειρό μας. Μια Ευρώπη δηλαδή χωρίς σύνορα και διαχωρισμούς. Ο ίδιος ο Ανδρέας Παπανδρέου πριν από 8 ημέρες στο Λονδίνο τόνιζε: «Διανύουμε μια περίοδο βαθιά επαναστατική. Ίσως όχι όπως συνηθίζαμε να σκεπτόμαστε, αλλά οι αλλαγές είναι ραγδαίες. Είναι αλλαγές που μπορεί να φέρουν πραγματικά την έκλειψη ορισμένων κέντρων δύναμης και τη δημιουργία εντελώς νέων. Σε αυτή την περίοδο είναι απαραίτητο η Ευρώπη να συνειδητοποιήσει το κρίσιμο ρόλο της. Που κατά πολύ ξεπερνά πια το θέμα της ενιαίας εσωτερικής αγοράς και γίνεται θέμα πλέον ρόλου της Ευρώπης σε αυτή την ανακατανομή δύναμη που λαμβάνει η χώρα μέρα με την ημέρα». Κατά την επιστροφή του, ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου έκανε μέσα στο αεροπλάνο την ακόλουθη δήλωση στους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν.
Μόλις τώρα πληροφορήθηκα από τον πύργο για την τεράστια λαϊκή συγκέντρωση, την τεράστια υποδοχή που μου επεφύλαξε ο ελληνικός λαός σε αυτή μου την επιστροφή. Είναι δύσκολο να εκφράσω τα αισθήματά μου. Είμαι γεμάτος από μια απέραντη ευγνωμοσύνη απέναντι σε αυτό το λαό που μου συμπαραστάθηκε τη δύσκολη ώρα της προσωπικής μου μάχης, συμπαράσταση που ήταν, πιστεύω, κρίσιμη στην έκβαση αυτής της μάχης. Ταυτόχρονα όμως αισθάνομαι βαρύτατη την ευθύνη όταν τόσες ελπίδες εναποθέτονται σε ένα πρόσωπο. Είναι σαφές ότι αυτό το πρόσωπο θα πρέπει να έχει πλήρη γνώση των τεράστιων ευθυνών που φέρει απέναντι στο λαό και στο έθνος. Και εκείνο που θέλω να διαβεβαιώσω τους συμπατριώτες μου είναι ότι με όλες μου τις δυνάμεις, με όλες τις γνώσεις που διαθέτω, με όλες τις προσπάθειες που θα μου επιτρέψουν οι ψυχικές μου, ηθικές μου και φυσικές δυνάμεις, θα υπηρετήσω, θα συνεχίζω να υπηρετώ και θα υπηρετήσω τα συμφέροντα του λαού μας και του έθνους μας και ιδιαίτερα της νέας γενιάς, στην οποία πραγματικά επιφυλάσσεται μια εντελώς καινούρια ελληνική εμπειρία στο μέλλον, το προσεχές. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για αυτή την αξέχαστη, πρωτόγνωρη προσωπική μου εμπειρία. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Χρήστος Ατζετάκης, έστειλε στον Πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου αθοδέσμη και τις πιο